Οι υψηλές προσδοκίες των καλλιεργητών της Ιεράπετρας να δουν τη ζήτηση να αναφερμένεται σε αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα διαψεύστηκαν προς στιγμήν τουλάχιστον εξαιτίας του καιρού. Οι θυελλώδεις άνεμοι και το απαγορευτικό απόπλου των πλοίων προκάλεσαν προβλήματα στη διακίνηση των κηπευτικών στις λαχαναγορές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης καθώς και τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων που κάνουν τις τροφοδοσίες τους συνήθως τις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας και που ευκαιριακά στράφηκαν σε άλλες περιοχές για να καλύψουν το κενό. Περιμέναμε, βέβαια, είναι η αλήθεια, την περίοδο αυτή, την εβδομάδα πριν τον Χριστούγεννα, να μπορέσουν οι αγορές να τροφοδοτηθούν έτσι ώστε να αυξηθεί η ζήτηση και άρα να πάρει και ο παραγωγός χρήματα, γιατί με το αυξημένο κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Έμποροι και παραγωγοί στην Ιεράπετρα τρέχουν τώρα για να προλάβουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος των προηγούμενων ημερών, ώστε να προλάβουν να στείλουν στους συνεργάτες τους τα κηπευτικά που θα διατεθούν στο καταναλωτικό κοινό στη διάρκεια των εορτών. Η αυξημένη συνήθως ζήτηση των ημερών άλλωστε είναι εκείνη που περιμένουν όλοι, προκειμένου να δουν τα έσοδά τους να αυξάνονται, ειδικά σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής είναι δυσβάσταχτο. Οι τιμές περιμέναμε να ήταν καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Γυρίσανε μπούμερα οι τιμές όλες. Την ώρα πάντως που κάποιοι θεωρούν ότι το απαγορευτικό λειτουργήσε καταλυτικά στην αγορά, άλλοι επιμένουν πως οι καταναλωτές περιορίζουν τις αγορές τους στα απολύτως αναγκαία και πως η αγοραστική τους δύναμη έχει μειωθεί αισθητά. Την ίδια ώρα δε, όπως οι ίδιοι αγρότες εξηγούν, η διαφορά από το χωράφι στο ράφι παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη. Θα δώσουμε τα γκούρι 60 λεπτά το κιλό και οι Αθηναίοι ή η υπόλοιπη Ελλάδα θα φάει 80 λεπτά το δημάκι. Δηλαδή τριπλάσιες τιμές. Το βελανί το παίρνουν 1 ευρώ και το πουλάνε 4 ευρώ. Ψαλίδα τεράστια. Ο κόσμος δεν έχει χρήμα. Δεν έχει χρήμα ο κόσμος να αγοράσει. Τι να λέμε τώρα. Δεν έχει λεπτά ο κόσμος να αγοράσει. Οι παραγωγοί της Ιεράπετρας ευελπιστούν πάντως πως το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα δώσει ανάσα έστω και μικρή στα οικονομικά τους προβλήματα που τους τελευταίους μήνες εντείνονται.